είναι η ναυμαχία της Αλαμίνας και η προηγηθήσα μάχη των Θερμοπυλών. Και η ταύτιση αυτή δεν αφορά μόνο τη συνείδηση των Ελλήνων ή το συνέστημα των Ελλήνων. Αφορά τη συλλογική μνήμη και το συνέστημα του δυτικού κόσμου. Η μάχη των Θερμοπυλών αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα θυσίας. Η ναυμαχία της Αλαμίνας αμφισβήτητα είναι η νίκη της ελευθερίας απέναντι στον απολυταρχισμό και τον δεσποτισμό της Ανατολής. Το 480 π.Χ., 10 χρόνια μετά την προσπάθεια του Δαρίου, ο γιος του Οξέρξης ξεκίνησε μια πολύ πιο σημαντική, πολύ πιο μεγαλειώδη προσπάθεια να κατακτήσει την Ελλάδα. Δεκάδες χιλιάδες άνδρες από 46 έθνη διέσχισαν τον Ελίσποντο βαδίζοντας πάνω στη γέφυρα που έφτιαξαν με τα πλοία τους. Η πολεμική μηχανή των Περσών, ένα ποτάμι από άνδρες και όπλα, σάρωσε τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και έφτασε στις Θερμοπύλες. Πέρασε από τα στενά των Θερμοπυλών. Όμως από τότε η ιστορία δεν αγγέλει τη νίκη των Περσών, αλλά τον ηρωισμό των 300 του Λεωνίδα. Ο Ξέρξης κατέλαβε την άδεια ερημωμένη από τους κατοίκους της Αθήνα και από το θρόνο του στο όρος Εγάλαιο είδε τον ρημαγμένο από την αυμαχία του Αρτεμισίου στόλο του να ιτάται από την ναυτική αρετή των Ελλήνων. Μετά το θαύμα της Αλαμίνας, γιατί και αυτό ένα θαύμα ήτανε, πώς μπόρεσε η μικρή Ελλάδα να αντιμετωπίσει και να κατατροπώσει τεράστιες δυνάμεις που είχε απέναντί της. Μετά από αυτό το θαύμα, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την πνευματική και πολιτιστική έκρηξη που ακολούθησε τον 5ο αιώνα. Φιλοσοφία, πολιτική, δημοκρατία, τέχνες, όλα αποκτούν μία λαμπρότητα εκείνη την περίοδο. Ο πολιτισμός που δημιούργησαν οι αρχαίοι Έλληνες και τόσο θαυμάζει σήμερα ολόκληρη η ανθρωπότητα, δεν θα υπήρχαν αν οι Έλληνες το 480 είχαν υποταχθεί στους Πέρσες. Σίγουρα δεν θα υπήρχε ο χρυσός αιώνας του Περικλή, δεν θα υπήρχε το μεγαλείο των Αθηνών και ο Παρθενώνας, δεν θα υπήρχε η διδασκαλία του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη. Ζούμε στη συνέχεια του οικοδομήματος, στεγαζόμαστε από ποικίλες καταιγίδες, μάλιστα θα έλεγα, προστατευόμαστε, χάρη στο οικοδόμημα το οποίο μας κληροδότησε εκείνη η εποχή και εκείνη η εποχή βασίστηκε πάνω στα δεδομένα τα οποία 2.500 χρόνια πριν δημιουργήθηκαν με το αποτέλεσμα των Περσικών πολέμων. Όσο μακρινή και αν φαντάζει εκείνη η περίοδος, οι αντιστήξεις στο παρόν ηχούν διδακτικά. Υπενθυμίζουν, για παράδειγμα, τη σημασία της ειρήνης στην ανέκαθεν φουρτουνιασμένη Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και προσδίδουν νέο νόημα στο ρόλο της σημερινής Ελλάδος ως παράγοντα, ως πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας. Ότι η Ελλάδα παραμένει, όπως και τότε, ένας πυλώνας σταθερότητας, ένας φάρος πολιτισμού, μια χώρα δημοκρατική, μια χώρα έτοιμη να υπερασπιστεί την ειρήνη, τον άνθρωπο, τη δημοκρατία. Στόχος του Ιδρύματος Μαριάννα Βαρδί Βαρδινογιάννη είναι να τιμήσει όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και το παρόν και το μέλλον, προσφέροντας έργα και υποδομές που θα αφήσουν σημαντικό ανθρωπιστικό αποτύπωμα στη Σαλαμίνα, τον τόπο της νίκης. Στόχος μας να κάνουμε την ιστορία αυτών των μαχών και τη σημασία τους κτήμα της νέας γενιάς σε ολόκληρο τον κόσμο. Με σύγχρονους όρους για τις πανάρχιες αξίες που όμως είναι οι μόνες που μπορούν να εγγυηθούν το μέλλον της δημοκρατίας που είναι ευθύνη όλων μας. Στην πραγματικότητα είναι ένα ξαναδιάβασμα της ιστορίας
για να συνειδητοποιήσουμε την σημασία την οποία έχει το παρελθόν και η γνώση του παρελθόντος για την οικοδόμηση ενός στέρεου μέλλοντος. Με στοχευμένες δράσεις στον χώρο της παιδείας, των επιστημών, του αθλητισμού, αλλά και δημιουργώντας γέφυρες με την ελληνική ομογένεια, το Ίδρυμά μας σχεδιάζει να τιμήσει την ξεχωριστή αυτή επέτειο με μέτρο και υπευθυνότητα. Θα υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες οργανώνονται και θα οργανωθούν από τους πολιτιστικούς φορείς, διάφορα γεγονότα όπως εκθέσεις αρχαιολογικές, οι οποίες αφορούν την αρχαιολογική υπηρεσία. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να ξεκινήσουν τουλάχιστον από ένα βασικό έργο πολιτιστικής υποδομής στις τρεις βασικές περιοχές, τις Θερμοπύλες, τη Σαλαμίνα και την Σπάρτη, για να μην ξεχνάμε ότι στις Θερμοπύλες ο μέγας πρωταγωνιστής ήταν ο Λεωνίδας. Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους Δήμους, θα πραγματοποιήσει μια σειρά εκδηλώσεων που αναδεικνύουν το νόημα αυτής της επετείου και τις αξίες για τις οποίες έδωσαν μάχες οι Έλληνες προγονείς μας. Και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας είναι η συμμετοχή των νέων ανθρώπων, των σημερινών μαθητών και μαθητριών των σχολείων μας, που αξίζει να ξαναδούν αυτά τα γεγονότα και να βγάλουν τα δικά τους πραγματικά συμπεράσματα για τον ρόλο που έπαιξαν στην πορεία της ανθρωπότητας. Το Ίδρυμα Μαριάννα Βαδινογιάννη, στο χώρο της παιδείας, διοργανώνει διαγωνισμούς που σκοπό έχουν να αναδείξουν τη δημιουργικότητα των παιδιών μέσα από τη ζωγραφική, το γραπτό κείμενο και τη θεατρική έκφραση, με παραστάσεις της τραγωδίας «Πέρσες του Εσχύλου». Διεθνή συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες που θα διοργανωθούν με πρόνοια του Ιδρύματος θα αναδείξουν την ιστορική σημασία των μαχών. Ο κόσμος του πολιτισμού, αθλητισμού, η ομογένεια και το πολεμικό ναυτικό θα συμμετάσχουν επίσης στον κύκλο της επετείου με σημαντικές εκδηλώσεις. Οι Θερμοπύλες εκπλήρωσαν την ηθική προϋπόθεση της δημιουργίας της έννοιας της αρετής και στη συνέχεια η Σαλαμίνα έρχεται να μετουσιώσει την έννοια της αρετής σε έννοια ελευθερίας. Οι πρόγονοί μας συνειδητοποίησαν αυτό που μερικές φορές ξεχνάμε, ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι. Το μεγάλο συμπέρασμα και η μεγάλη ελπίδα που κλείνει αυτή η ιστορική περίοδος και η ενασχόληση μαζί της, είναι ότι δεν μετρούν μόνο η στιγνή, η απόλυτη αριθμία, αλλά και οι ανθρώπινες μονάδες και η αξία που φέρνουν μαζί τους στην εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας. Η Ελλάδα...